Είναι Ελληνίδα. Η κόρη κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ενώ αντίθετο πρέπει να γίνεται, αλλά εκτιμάει λίγο παραπάνω τη χώρα από όπου προέρχεται. Ναι. Δηλαδή υπήρξε περίοδος στη ζωή της που ήταν λίγο, δεν ήθελε να ακούσει τα Γεωργιανά, δεν... για πάρα πολλούς λόγους, γιατί όσο και να προσπαθήσουμε, προφανώς υπάρχει ρατσισμός κάπου-κάπου και από την ανασφάλεια. Όχι ότι έκρυβε, αλλά ήταν λίγο έτσι μαγκωμένη. Από φέτος το καλοκαίρι που μεγαλώσαμε, γενικώς αλλάξαμε το χαρακτήρα, είναι πιο συνειδητοποιημένη και νομίζω ότι φυσικά και είναι πιο Ελληνίδα από ότι είναι Γεωργιανή, αλλά δεν θα ήθελα ούτε εγώ ποτέ να χαθεί το Γεωργιανό κομμάτι μέσα από πολύ καλά κάνει. Αυτά που αξίζουν τουλάχιστον. Στο έχω ρωτήσει όλοι. Νομίζω και εγώ που άλλη φορά, αλλά άλλη μια φορά. Ναι. Αυτό το πράγμα στα 14 μένει τραύμα ή περνιέται. Γάμο στα 14 και παιδί στα 14,5-15. Όχι, δεν θεωρώ σε κάποια περίπτωση ήταν, ότι ήταν, μου έχει αφήσει κάτι κακό. Δεν νιώθω έτσι και ούτε μου επιτρέπεται. Και λόγω ύπαρξης της χώρας. Αλλά ήσουν γυναίκα, ρε παιδάκι μου, το που το ξανασκέφτεσαι. Σίγουρα δεν ήμουν γυναίκα και συνειδητοποιημένη, αλλά νομίζω ότι εγώ βρήκα τον εαυτό μου έτοιμη για αυτό που έκανα. Γιατί το παιδί μου μεγάλωσε, εγώ την μεγάλωσα μέχρι τα 6 τουλάχιστον το ξέρω, μέχρι να έρθω εδώ. Μου, και προς τιμή σου και στο έχουμε γνωρίσει όλοι αυτό. Το είχα καταφέρει. Απλά λέω 14, καλά. Όταν είναι στην κοιλίτσα να φουσκώνει. Περίεργο πράγμα, περίεργο. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ περίεργα το βλέπω αυτό το πράγμα. Εντάξει, αφού όμως το έχετε περάσει τόσο καλά και τόσο ευίωνα. Τόσο καλά. Θεωρώ ότι ό,τι και αν μου έχει συμβεί στη ζωή, και το εννοώ 100%, ότι πρώτον μου έχει συμβεί για καλό, για το καλό μου. Και δεύτερον, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτά. Φαντάζομαι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη. Όχι ακριβώς, κάποια λάθη μπορεί μα να. Μα το πιο ωραίο πράγμα είναι να πηγαίνεις από το ένα λάθος στο άλλο με τη μεγαλύτερη χαρά.